Υψηλό βαθμό παραβατικότητας αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τον κωδικό «Κόκκινος Δράκος» που διενεργήθηκαν σε πανελλαδική κλίμακα λίγο πριν τις εορτές του Πάσχα, εστιάζοντας σε επιχειρήσεις εμπορίας προϊόντων ασιατικής προέλευσης. Αφορούσε ως επιτοπλίστων ελέγχους σε καταστήματα που πουλάνε έτοιμα ειδήματα, παπούτσια, αξεσουάρ κλπ. Σε πολύ χαμηλές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Βρέθηκε ένα ποσοστό παραβατικότητας στο σύνολο των ελέγχων, έγιναν 140 έλεγχοι, ένα περισσότερο παραβατικότητας γύρω στο 66%, δηλαδή 2 στις 3 επιχειρήσεις ήταν παραβάτες. Στη Βόρεια Ελλάδα τους ελέγχους πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης, επικεντρώνοντας σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Αλεξανδρούπολη. Οι έλεγχοι που έγιναν από την ιδέα Θεσσαλονίκης στην χωρική της αρμοδιότητα, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Λάρισα, ως επιτοπλίστων στη Θεσσαλονίκη, ήταν 63 έλεγχοι με ένα ποσοστό παραβατικότητας 78%. Τα δύο έτσι πιο τρατατά περιστατικά που είχαμε και επιβάλλανε και την κύρωση της άμεσης αναστολής λειτουργίας ήταν μια περίπτωση όπου είχαμε με πολλές αποδείξεις μη έκδοσης πάνω δηλαδή από 10 και στην άλλη περίπτωση υπήρχε ένα τιμολόγιο περίπου 2.000 ευρώ το οποίο δεν είχε εκδοθεί, εκείνη την ώρα θα εκδιδότανε και γι' αυτό το λόγο επιβλήθηκε και σε αυτή την περίπτωση η άμεση αναστολή λειτουργίας. Το υψηλό ποσοστό παραβατικότητας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, πιθανώς σχετίζεται με το γεγονός ότι το λιμάνι της πόλης χρησιμοποιείται ως πύλη εισόδου για τέτοιου είδους προϊόντα. Οι έλεγχοι των αρχών πάντως δεν περιορίστηκαν μόνο στα κινέζικα καταστήματα. Έγιναν και σε υπόλοιπες επιχειρήσεις της λιανικής πώλησης. Έγιναν συνολικά σε αυτή την περίπτωση 68 έλεγχοι με ένα ποσοστό παραβατικότητας που έφτασε στο 85%. Επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων, πώλησης αξεσουάρ και γενικώς λιανικής πώλησης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή και το σχέδιο εκτεταμένων ελέγχων του καλοκαιριού που θα εστιάσει στις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Θα υπάρχει εντατικοποίηση ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή τουριστικές επιχειρήσεις, καταλήμματα, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, θαλασσίων σπορ, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν στο χώρο του τουρισμού. Νομίζω ότι πάνω κάτω οι έλεγχοι θα είναι στο πλήθος όπως και πέρσι. Πέρσι είχαμε κυμανθεί γύρω στις 15.000 ελέγχους. Νομίζω πάνω κάτω οι υπηρεσίες μας θα έχουν στο σύνολό τους ένα τέτοιο πλήθος ελέγχων. Για την επιλογή των επιχειρήσεων που ελέγχονται, η Ανεξάρτητη Αρχή χρησιμοποιεί μια σειρά από κριτήρια, όπως η περιορισμένη κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση ΦΠΑ.